Θα δώσω το λόγο τώρα στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ, τον κύριο Γιώργο Στάση. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε εντάξει, είμαστε συνδεδεμένοι. Ναι. Καλημέρα σας. Σας ξανακαλημερίζω και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ευχαριστώ τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε το ιδιαίτερο επίκαιρο θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις προοπτικές που ανοίγει η ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα και στον ενεργειακό τομέα. Ο ενεργειακός μετασχηματισμός βρίσκεται πανευρωπαϊκά σε πλήρη εξέλιξη. Το Ευρωπαϊκό Green Deal προβλέπει τη μείωση εκπομπών άνθρακα κατά 50% έως το 2030 και μηδενισμό τους έως το 2050. Στη ΔΕΗ, με το business plan που ανακοινώσαμε τον περασμένο Δεκέμβριο, θέσαμε τις βάσεις για την ένταξη της επιχείρησης ράγες του ενεργειακού μετασχηματισμού. Με τους τρεις βασικούς πυλώνες του επιχειρησιακού μας σχεδίου, το δικό μας Green Deal, τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό και την υιοθέτηση μιας πελατοκεντρικής αντίληψης, προχωρούμε στον πλήρη μετασχηματισμό της ΔΕΗ σε μια σύγχρονη, υγιή και κερδοφόρα εταιρεία. Επιτρέψτε μου να μείνω στον πρώτο πυλώνα του επιχειρησιακού μας σχεδίου, που είναι και το θέμα της σημερινής μας συζήτησης. Το δικό μας Green Deal έχει δύο άξονες. Από τη μία, η απολιγνητοποίηση, με κλείσιμο όλων των ζημιογόνων λιγνητικών μονάδων έως το 2023, και από την άλλη, οι σημαντικές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ως το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, σε αυτές, από το 2% σήμερα να φτάσει κοντά στο 20% το 2024. Για τον λόγο αυτό, προχωρούμε σε μεγάλες διεθνείς επενδυτικές συμφωνίες και συνεργασίες, ούτως ώστε από ουραγός ΣΑΠΕ να γίνουμε κινητήρια δύναμη της πράσινης ενέργειας της χώρας μας. Στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε κατά πολύ την ισχύ του 1 γιγαβάτ μέχρι το 2023, μέσα από μια δεξαμενή έργων συνολικής ισχύος περίπου 6 γιγαβάτ που διαχειριζόμαστε. Ενδεικτικά, έχουμε ήδη ξεκινήσει την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων στην Πτωλεπαϊδα ισχύος 30 μεγαβάτ. Είμαστε κοντά στην επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή για του μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου των 200 MW στην ίδια περιοχή, ενώ και στη Μεγαλόπολη είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή 50 MW φωτοβολταϊκών. Η στροφή της ΔΕΗ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γίνεται για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι η συμβολή μας στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον, την υγεία και την οικονομία. Ο δεύτερος είναι η πρόοδος της τεχνολογίας στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, που καθιστά πλέον την επένδυση ως την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης. Επομένως, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τίθεται πλέον στο επίκεντρο της παραγωγικής δραστηριότητας του ομίλου ΔΕΗ, αλλά είναι και ένας από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για τα επόμενα πολλά χρόνια. Η παραγωγή ενέργειας από αιωλικά και φωτοβολταϊκά είναι πλέον και σύμφωνα με πολύ πρόσφατη μελέτη του Bloomberg New Energy Finance, η πιο φθηνή μορφή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι επομένως απολύτως ανταγωνιστική ως επένδυση. Και αυτό φαίνεται και από τα βήματα τα οποία έχουμε διανύσει στην Ελλάδα. Κάποτε δεν νοείται ανάπτυξη έργων ΑΠΕ χωρίς τις ρυθμιζόμενες ταρίφες που υπάρχουν. Στη συνέχεια περάσαμε στη φάση των διαγωνισμών, όπου και βέβαια εκεί η τιμή κλειδώνεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη συνθήκες στην αγορά. Πλέον, έχει έρθει η ώρα οι ΑΠΕ να μπουν στο target model, ώστε να ενταχθούν με πλήρως ανταγωνιστικά κριτήρια στο σύστημα και να δώσουν όθηση για τη μείωση του κόστους ενέργειας. Εκτιμώ ότι πλέον είναι η κατάλληλη στιγμή για την άμεση ένταξη των ΑΠΕ στο target model, όπως έχει γίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία, η Ρουμανία, η Πορτογαλία και άλλες. Κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να γίνει μέχρι σήμερα. Τώρα όμως που υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία και το κατάλληλο περιβάλλον, είναι η ώρα να δούμε σοβαρά το θέμα της ένταξης των ΑΠΕ στο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Είναι ο μόνος τρόπος για να δούμε σταδιακά να μειώνεται η χονδρεμπορική τιμή της ενέργειας, που παραμένει υψηλότερη στην Ευρώπη. Και αυτό πρέπει να καταστεί στρατηγικός αναπτυξιακός μας στόχος. Το πώς δηλαδή θα μειώσουμε το ενεργειακό κόστος στην Ελλάδα. Το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο θα πρέπει να υπάρξει μεταβατική περίοδος για την ένταξη των ΑΠΕ στο ανταγωνιστικό σύστημα καθορισμού των τιμών του target model. Είναι θετικό που πλέον όλοι παραδέχονται ότι πρέπει οι ΑΠΕ να ενταχθούν σε αυτό και αυτό που συζητούμε είναι ο χρόνος της ένταξής τους.
Εμείς στη ΔΕΗ πιστεύουμε ότι το όποιο μεταβατικό διάστημα δεν μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, αλλά μάλλον σχετικά μικρό. Διότι αν, παραδείγματος χάρη, στα επόμενα 2-3 χρόνια μπουν στο σύστημα 3 με 4 GW ΑΠΕ, εκτός target model, το μόνο που θα γίνει είναι να παρατείνουμε την καθυστέρηση δραστικής μείωσης χοντρεμπορικής τιμής στη χώρα μας, με επακόλουθο θέμα ανταγωνιστικότητας στον τόπο μας. Και αυτό θα κινδυνεύει να εξελιχθεί σε ένα φαύλο κύκλο. Καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται μία μετάβαση, αλλά μία μετάβαση σύντομη. Κυρίες και κύριοι, στον ενεργειακό τομέα η ουσία της μετάβασης συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο από ανθρακοποίηση, ψηφιοποίηση και αποκεντρωμένη παραγωγή. Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης και η σημαντική πρόοδος του εξηλεκτρισμού και της ψηφιοποίησης οικονομίας αποτελούν τους κύριους άξονες για την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης και την ενίσχυση της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης. Ο εξηλεκτρισμός δημιουργεί νέες προκλήσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης στην ενεργειακή αγορά. Η ηλεκτροκίνηση, οι αντλίες θερμότητας στα κτίρια και η παραγωγή πράσινου υδρογόνου αποτελούν τεχνολογικές πρακτικές που αναμένεται σύντομα να καταστούν εμπορικά εφαρμόσιμες σε ευρεία κλίμακα. Η ενεργειακή μετάβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη, σε συνδυασμό με την περαιτέρω εφαρμογή του εξηλεκτρισμού στα ενεργειακά συστήματα, αναμένεται να αποτελέσει τον κύριο μοχλό ενίσχυσης των επενδύσεων για την επόμενη μέρα των νέων έργων ΑΠΕ. Στη ΔΕΗ, θεωρούμε πως έφτασε η ώρα να γίνουν πραγματικότητα σημαντικές επενδύσεις σε νέα έργα ΑΠΕ που θα συμβάλλουν καταλυτικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για καθαρή ενέργεια και στην ενεργειακή μετάβαση που συντελείται με γνώμονα τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη για τις κοινωνίες, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ και για τα πολύ ουσιαστικά επί των τύπων των ύλων, θα λέγαμε, της υπόθεσης που είναι τρέχουσα, που αναφέρατε. Θα λέγα ότι βάλατε τα κεντρικά ζητήματα, άρα διευκολύνεται και η συζήτηση παραπέρα. Θα ήθελα μόνο να σας κάνω, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Περιστέρη, να σας κάνω το εξής σχόλιο, παύλα ερώτηση. Λένε πολλοί ότι η ΔΕΗ είναι αναφανδόν υπέρ της άμεσης ή δυνατόν ένταξης των ανανεώσιμων πηγών στο ανταγωνιστικό περιβάλλον και όχι, ας πούμε, όπως το είπατε, ας είναι μικρή η μεταβατική περίοδος, έχοντας όμως ένα πλεονέκτημα ότι είναι μεγάλος προμηθευτής και συνεπώς έχει τη δυνατότητα να έχει αυτή τη σχέση που απαιτείται πλέον των διμερών συμβολέων. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Νομίζω προέρχεται από ένα φόβο των παικτών της αγοράς αυτή τη στιγμή προς το target model. Όσο εξελίσσεται το target model, θεωρώ ότι θα φύγει αυτός ο φόβος. Δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα καθόλου και ο λόγος είναι πολύ απλός. Η χώρα μας είναι net importer, ας πούμε. Εισάγουμε περισσότερο από ότι εξάγουμε. Και εισάγουμε περισσότερο γιατί δεν μας φτάνει η ίδια παραγωγή που έχουμε στη χώρα για τη συνολική κατανάλωση. Επομένως, είναι μια χώρα που αυτή τη στιγμή διψάει σε φθηνή μορφή ενέργειας. Εάν τα αιωλικά και φωτοβολταϊκά μπορούμε να πούμε όλοι μαζί σήμερα ότι είναι μια και είναι μάλλον η πιο φθηνή μορφή ενέργειας, σίγουρα θα βρούνε αγοραστή στην ενεργειακή αγορά και στο target model. Να το πω πιο απλά. Οτιδήποτε φθηνότερο έρθει και μας προταθεί εμάς, θα πρωτοπροτιμήσουμε από το να πάμε να εισάγουμε από το εξωτερικό κάτι ακριβότερο ή κάτι ακριβότερο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο μίξ. Επομένως, δεν τίθεται θέμα εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη δικιά μας χώρα, στην Ελλάδα, που είναι στο συγκεκριμένα με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, κάποιος παραγωγός φωτοβολταϊκών ή αιωλικών, δεν υπάρχει φόβος ότι δεν θα βρει αγοραστή. Αυτό θα ήταν μια περίπτωση κάποιας άλλης χώρας που θα είχε over capacity, ας πούμε, που δεν είναι όμως η περίπτωσή μας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε προς το παρόν. Μένουμε σε σύνδεση και δίνω το λόγο στον κύριο